Καλό μεσημέρι. Πληθωρικός γλωσσοπλάστης με ένα ολοκένουργιο βιβλίο στα χέρια και με μια ελαφριά ίωση, ο Μένιος Σακελαρόπουλος είναι εδώ. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Και καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα. Και όλα καλά. Και περαστικά. Καλό Δεκέμβρη να έχουμε και καλά Χριστούγεννα να έρθουνε. Μπας και πάρουμε μια ανάσα. Λοιπόν, ο Χορός των Συμβόλων είναι το ολοκένουργιο βιβλίο σας, το οποίο οπότε είδαμε και πήραμε μια γεύση και από το πρόμο βίντεο που παρακολουθήσαμε. Αναφέρεται και στην Κρήτη. Πολυγραφότατος. Όχι στην Κρήτη, αναφέρεται και στην Κρήτη, είναι μόνο Κρήτη. Μόνο Κρήτη, ξεκινάει από την Κρήτη. Και έχει, τελειώνει έχει στην Κρήτη. Έχει και άλλες στάσεις όμως ενδιάμεσα. Και μένει είναι κριτικό καθαρά, στο λέω. Ωραία, να μην έχεις αμφιβολίες. Να το αποδομήσουμε λίγο και να βάλουμε και τον κόσμο στο κλίμα, λοιπόν, κύριε Σακελαρόπουλε. Ο Χορός των Συμβόλων είναι το 14ο κατά σειρά. Ναι, είναι νούμερο 14. Το φανταζόσασταν όταν ξεκινάγατε αυτή την περιπέτεια ότι θα πάει? Όχι, αδερφέ. Δηλαδή το 2003 που ξεκίνησε, που είναι το πρώτο, εγώ μια πλάκα έκανα. Ήθελα να κάνω και κάποια άλλα πράγματα από αυτή την πολύ πιεστική δουλειά όπου όλη μέρα είσαι με το μαχαίρι στο λαιμό και με τρομερή πίεση. Ξέρετε καλά πως τι σημαίνουν δελτία και ρεπορτάζ και τρέξιμο και παρουσία μπροστά στα δακρυγόνα και στα μάτια και στις συγκρούσεις. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Μην παραμυθιάζεται ο κόσμος που βλέπει, ας πούμε, τα κουστούμια, τις γραβάτες, τα ταξίδια κλπ. Η δουλειά είναι πολύ σκληρή. Και όταν μάλιστα στην πρώτη γραμμή είναι ακόμα πιο σκληρή. Όλο αυτό μου είχε δημιουργήσει μια ασφυξία και ήθελα να βρω ένα καραβάκι να πάω σε πιο ήρεμα νερά. Και ξεκίνησα απλώς για να κάνω κάτι. Λοιπόν, πώς να φανταστώ ότι θα έρθουν 14 χρόνια και θα μετράω 14 βιβλία. Και μετά από 14 χρόνια νιώθετε πια πιο σίγουρος, νιώθετε ότι είναι ένα άλλο αποκούμπι, ότι είναι μια πορεία σημαντική, γιατί είναι βιβλία που πήγαν καλά, εμπορικά έσκησαν, ο κόσμος τα αγκάλιασε και δημιουργήσατε μια άλλη πλατφόρμα κοινού. Με τα αθλητικά σας λάτρευαν οι άντρες, με τα βιβλία σας αγάπησαν οι γυναίκες. Και οι γυναίκες. Ναι, για παράδειγμα, ας πούμε, ήμουνα σε ένα σούπερ μάρκετ και κατεβαίνει μια κυρία, είχα πάει με την γυναίκα μου, κατεβαίνει μια κυρία και με παίρνει αγκαλιά. Και λέει, άντε να το εξηγήσεις τώρα. Ήμασταν μαζί όλη τη νύχτα. Η γυναίκα μου λέει, μα πώς τη λέει, αφού ήταν στο σπίτι. Ήταν ωραία κυρία. Λέει, τον είχα αγκαλιά, το βιβλίο. Ήταν ωραία γυναίκα. Τι να πεις, αδερφέ, τα πάντα. Αγαπάμε τις αναγνώστριες. Λοιπόν, για να πούμε λίγο. Αυτές παίρνουν βιβλία, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε κι αυτό. Και δεν αγοράζουν οι άντρες. Όχι, δεν αγοράζουν. Όχι. Οι άντρες αγοράζουν για να κάνουν κανένα δώρο στην καλή τους, αλλά για να διαβάσουν ήδη δεν το κάνουν. Ή το κάνουν πολύ χαμηλά. Διστακτικά. Και διστακτικά και διακριτικά. Με συγκεκριμένη θεματολογία. Μπορεί να πάρουν ιστορικά βιβλία, μπορεί να πάρουν εξειδικευμένα ιατρικά ή κάτι άλλο. Δηλαδή γράφεται για τις γυναίκες, από ό,τι καταλαβαίνω. Με την έννοια ότι. Για να μην παραποιηθεί αυτό. Καθόλου. Με την έννοια ότι γνωρίζετε ακριβώς στοχευμένα το κοινό σας, το οποίο είναι οι γυναίκες. Άρα έχετε στο μυαλό σας κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της συγγραφής. Καθόλου. Αλλά βγαίνει αυτό που σκέφτεστε κάθε φορά. Έχω ένα story. Το οποίο το ακολουθώ πιστά. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να το αλλάξω σε κάτι επειδή το κοινό θα είναι γυναικείο ή θα ήταν αντρικό κλπ. Πώς γεννιέται ένα story, πώς έρχεται η ιδέα και πώς ξεκινάει όλο αυτό να κλιμακώνεται για να καταλήξει να είναι ένα βιβλίο 300-400 σελίδων. Ναι. Τα τελευταία χρόνια λειτουργώ τελείως βιωματικά. Δηλαδή, αν θα πάρουμε το ξεκίνημα από τις εκτός ψυχογείου τα τελευταία 3 χρόνια, που ήταν το σημάδι, έχω πάει να γράψω το γιο στο Πανεπιστήμιο, στην Πάτρα, στο Μαθηματικό, όπου βλέπω νεολαία να πίνει κλπ. Περπατάμε στον κεντρικό πεζόδρομο της Πάτρας, στη Ρήγα Θεραίου, όπου είναι οι δύο πλατείες Γεωργίου και όλα που είναι το καρναβάλι που περνάει. Βλέπω πολύ νεολαία με ποτό στα χέρια και αντιλαμβάνομαι τι μπορεί να συμβεί, να το σημάδι, αντιλαμβάνομαι τι μπορεί να συμβεί σε ένα λεπτό. Δηλαδή, τι μπορεί να συμβεί σε ένα παιδί που έχει πιει πάρα πολύ, όπου μπορεί να καταστρέψει τη ζωή του. Εκεί λοιπόν, συλλαμβάνω στον πεζόδρομο την ιστορία, ολοκληρωμένη, και ξυπνάω το πρωί με μια ολοκληρωμένη ιστορία, πολύ σκληρή. Πηγαίνω στην αστυνομική διεύθυνση Πάτρας και λέω, αν συνέβαινε αυτό, πού θα κρατούσατε το παιδί? Στο κελί αυτό. Ρεπορτάζ λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο. Κανονικό. Κανονικό. Πολύ παραπάνω από το κανονικό, διότι ας πούμε για τις ανάγκες του σημαδιού, για παράδειγμα, κοιμήθηκα στις φυλακές. Δεν κοιμάται ο ρεπόρτερ. Πήγατε και τους είπατε, αφήστε με να μείνω ένα βράδυ στο κελί, στη στενή. Με άδειες στο Υπουργείο κλπ. Δεν γίνεται. Χτυπάει ένα κουδούνι και. Η ιστορία αυτή που ξεκινάει και από τον Ψιλωρίτη, θα μας πάτε λίγο στην αρχή της, πώς γεννήθηκε μέσα. Βέβαια. Έχει το βιωματικό της κομμάτι σε μεγάλο βαθμό, γιατί είναι η γενεσιουργός αιτία. Δηλαδή, ένα πικρό βράδυ
που βιώνω μια τεράστια επαγγελματική περιπέτεια με το Μέγκα, τι να κρύβουμε δηλαδή. Τα πράγματα έχουν φτάσει σε αθμό ασφυξίας, έχουν τελειώσει τα πάντα και εκεί πρέπει να πάρω μια απόφαση σκληρή, αλλά πολύ ρεαλιστική. Δεν μπορούμε να, ούτε να υπνοβατούμε, ούτε να περπατάμε σε συννεφάκια. Και σκέφτηκα, σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια, ότι πρέπει το παιδί να γυρίσει πίσω. Λοιπόν, διότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η πληγή. Είχατε το δίλημα μένω ή φεύγω στο Μέγκα. Όχι, όχι, κανένα δίλημα. Για τις σπουδές του παιδιού. Κανένα δίλημα στο Μέγκα. Το Μέγκα παρέμενε κλειστό για τον κόσμο, για τους εργαζόμενους. Ναι, και είναι ακόμα. Βεβαίως. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν έχει σταματήσει αυτή η πηγή, η κανονική σου δουλειά, δηλαδή πώς ζουν οι άνθρωποι, τη δουλειά τους ζουν. Όταν λοιπόν η δουλειά σου σε έχει εκτός, πρέπει να επιβιώσεις, πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Και εκεί περνάει η πικρή σκέψη όταν το παιδί πρέπει να γυρίσει πίσω. Και όπως είμαι στο μπαλκόνι και στεναχωριέμαι και πιέζομαι κλπ. Μου έρχεται η ιδέα αυτού του βιβλίου, όπου αντιλαμβάνομαι ότι πάρα πολλοί γονείς, μα χιλιάδες γονείς, έχουν ένα αγκάθι πια πολύ σοβαρό. Φανταστείτε ένα παιδί από το Ηράκλειο, το οποίο πρέπει να φύγει από την πόλη του και από τους γονείς, να πάει στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα για να σπουδάσει. Και ένα καινούριο σπίτι. Και μια καινούργια πληγή. Δεν μας τα λες καλά. Δεν μας τα λες καλά. Δεν μας τα λες καλά. Γιατί είναι σπίτι, ναι, που σημαίνει ενίκιο, φως, νερό, τηλέφωνο, κοινόχρηστα, κινητό, ίντερνετ και διατροφή ένα μήνα. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα μισθό επιπλέον. Και αν σκεφτούμε πώς είναι πια η μισθή, η ανεργία, η τεράστια ή το άλλο αγκάθι της ελληνικής κοινωνίας, κόσμος να δουλεύει και να μην πληρώνεται. Λοιπόν, άρα μιλάμε για ένα καινούριο φαινόμενο. Δεν λέω ότι είναι κάποιων μηνών, αλλά τα τελευταία χρόνια συμβαίνει πολύ έντονα. Γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους να αγγίζουν το όνειρό τους, αδυνατούν μετά να τα σπουδάσουν. Ένας δικός μου φίλος επιστήθους από την νομική, που είμαστε μαζί στη νομική, βλέπει το παιδί του να περνάει ιατρική Θεσσαλονίκης, που είναι πολύ εξειδικευμένο. Γιατί τα παιδιά, καμιά φορά, ξέρεις, παίρνουν το μηχανογραφικό και λέει: βάλε εδώ, βάλε εδώ, βάλε εδώ. Για να πας ιατρική σημαίνει ότι στοχεύει συγκεκριμένα. Λοιπόν, πανηγύρια στην αρχή, κεράσματα, μεζέδες κλπ. Και όταν φτάνει η ώρα του λογαριασμού, που πρέπει να στήσει το σπιτικό στη Θεσσαλονίκη, βλέπει ότι είναι αδύνατο. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Και το παιδί δεν πήγε ποτέ. Αυτή είναι η ανθρώπινη απώλεια της κρίσης, έτσι όπως γράφει στις ζωές μας. Ναι. Και εγώ θέλω να ρωτήσω εκείνη την κρίσιμη στιγμή, το βράδυ στο μπαλκόνι, που αναρωτιέστε αν θα πρέπει να ανακοινώσετε στο παιδί σας, ναι, ότι η Πάτρα τέλος, είσαι έξυπνος, δούλεψες, έχεις όνειρα, μπήκε σε μια σχολή, αλλά εγώ αδυνατό. Ήταν ένα σουσίδιο για σας η γραφή. Γιατί εκείνη τη στιγμή το μυαλό σας κάνει αυτό το τεράστιο κλικ και γεννιέται η ιστορία ενός βιβλίου. Αυτό σας σώζει από την απελπισία της καθημερινότητας. Εντάξει, έχουμε δύο όψεις του νομίσματος. Πάντα είναι διπλή η όψη. Από τη μία πλευρά είναι η λεγόμενη ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, όταν γράφεις, δημιουργείς ήρωες, δημιουργείς ιστορίες, δουλεύεις τους ήρωές σου, τους ακολουθείς κατά πόδας κλπ., κάνεις μια ψυχοθεραπεία. Είναι ένα ταξίδι δικό σου, μοναχικό. Δεν υπάρχουν φώτα, δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν υπάρχει τίποτα. Είσαι εσύ, το κομπιούτερ, το λάπτοπ, ένα μικρό φωτάκι και τελειώσαμε. Πολύ μοναχικός δρόμος, δύσκολος και επίπονος για να στήσεις μια ιστορία με χιλιάδες λεπτομέρειες, με απέτηση τρομερής έρευνας. Δηλαδή, εγώ θέλω ένα εξάμηνο για να ερευνήσω την εκάστοτε ιστορία. Γιατί θέλετε να είστε σωστός και γιατί επιλέγετε συγκεκριμένα θέματα όμως. Ναι, σωστά. Σωστά. Αυτό είναι όπως, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και στη δική σας φύση, όχι μόνο στην ιδιοσυγκρασία σας. Είστε εδώ και είναι σαν να είστε σαν αναμένα κάρβουνα. Για μένα αυτό που εισπράττω είναι ένας άνθρωπος τρομερά δημιουργικός, ο οποίος βρίσκεται διαρκώς σε μια αέναη κίνηση. Κίνηση δημιουργικότητας. Οι άνθρωποι σαν εσάς, κατά τη δική μου γνώμη, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, παρά τις δυσκολίες, δεν χάνονται. Δηλαδή, βρίσκουν διαφορετικές, όχι εναλλακτικές, διαφορετικούς τρόπους σε μια περίοδο κρίσης, όπως τη χαρακτηρίζουμε, όπως και είναι. Είναι τόσο απλά, και σε μια δύσκολη έτσι εποχή. Σαφώς και δεν είναι τόσο απλά. Απλώς δεν εγώ το αποδομώ. Ήθελα να περάσω ένα μήνυμα με αυτό το βιβλίο στον εαυτό μου. Γιατί υπάρχουν φορές που όλοι μας απελπιζόμαστε, στεναχωριόμαστε, βλέπουμε αδιέξοδα, πέφτουμε. Ήθελα λοιπόν να περάσω ένα μήνυμα στον εαυτό μου, στα παιδιά μου, στους φίλους των παιδιών μου, στην νεολαία. Το μήνυμα είναι το εξής, ότι υπάρχουν θύελλες, τρικυμίες, υπάρχουν μποφόρ, τρομερά, υπάρχουν δοκιμασίες συγκλονιστικές. Έχουν καταστραφεί οικογένειες που μείνανε χωρίς δουλειά και παλεύουν να τη βρουν χρόνια. Λοιπόν, ζούμε σε μια εποχή, όλοι το ξέρουμε,
Δεν ήρθα εγώ εδώ για να αποκαλύψω την Αμερική, ούτε να την ανακαλύψω. Λοιπόν, σε αυτές τις εποχές δεν έχουμε δικαίωμα, δεν μπορούμε να σταυρώσουμε τα χέρια και να περιμένουμε ένα χέρι να έρθει να μας βουτήξει από το φως του στούντιο. Να με μισημυρούμε. Δεν μπορούμε, δεν γίνεται. Τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Σακελαρόπουλε? Να ματώσουμε τα νύχια μας, τα δόντια μας, να παλέψουμε, να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε ένα πόντο. Είναι πολύ εύκολο να φύγουμε τώρα. Όπως είμαστε, τα κλείνουμε. Λοιπόν, δώστε και διαφήμιση, θα κλείσουμε. Να φύγουμε τώρα, να πάμε στα λιοντάρια, να παραγγείλουμε και κάτι της, να μαζέψουμε για άλλους 5-6. Έχουμε και το ωραίο το κορίτσι εδώ που θα είναι και μαγνήτης. Θα έρθει κόσμος και να αρχίσουμε να βρίζουμε. Τη Μέρκελ, τον Σόιμπλε, τον Μοσκοβισί, όποιον θέλετε. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ εύκολο. Ναι, υπάρχουν ευθύνες. Ωραία. Και τι θα κάνουμε, θα μείνουμε εδώ και θα βρίζουμε τους γύρω-γύρω. Και τη ρημάδα την κοινωνία. Δεν αλλάζει πρέπει κάτι. Πρέπει να παλέψουμε, δεν αλλάζει κάτι. Ακριβώς. Και στα παιδιά κυρίως, τα οποία χάνουν τα όνειρά τους, τσαλακώνονται. Διότι βάλε το παιδί του φίλου μου που σου είπα που δεν πήγε ποτέ στην ιατρική. Ή ένα παιδί που μου χτύπησε το κουδούνι πριν από 3 μέρες πριν έρθω στην Κρήτη, που παρήγγειλα κάτι για να μου το φέρει στο σπίτι, delivery. Το παιδί είχε κάνει 2 μεταπτυχιακά. Και μοιράζει σουβλάκια και πίτσες. Είναι σκληρά τα πράγματα. Δεν λέμε κάποια ζητήματα που δεν υπάρχουν. Εδώ είναι όλα. Σε αυτή τη γη, τη δική μας. Άρα λοιπόν, είναι που είναι σκληρά. Αν καθίσουμε και με τα χέρια σταυρωμένα. Τελειώσαμε. Πρέπει να κυνηγήσουμε τον ήρωό μας. Ο ήρωάς σας στον χώρο των συμβόλων, τι όνειρο κυνηγάει και τι σχέση έχει η Κρήτη και τι σχέση έχετε εσείς με την Κρήτη και αυτόν τον δεσμό? Δεν το ξέρεις, Το ρωτάω. Έτσι, γιατί είμαι κριτικός. Ο κόσμος δεν ξέρει. Δεν ξέρω ότι είμαι κριτικός. Ακούγεται από το επίθετο. Ναι. Λοιπόν, ας πάρουμε την Κρήτη για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Έτσι. 21 χρόνια πριν, ο ιός, ο οποίος τώρα είναι στο πτυχίο των μαθηματικών, ήταν τόσος. Άμαθος πατέρας, βλέπω ένα μωράκι το οποίο κλαίει. Γιατί κλαίει, πονάει, πεινάει, δυσφορεί, ζεσταίνεται, κρυώνει. Και εγώ που να ξέρω. Και μου λένε όλοι θα πας στην Κρήτη γιατί εκεί είναι οικογενειακά και γιατί εκεί θα απολαύσεις ωραία πράγματα, θα έχεις την ησυχία σου κλπ. Ήρθαμε λοιπόν πριν από 21 χρόνια και δεν ξαναφύγαμε ποτέ. Πού? Χανιά, Ηράκλειο. Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Ένα μικρό πέρασμα και τον Άγιο για να μας ευλογήσει, αλλά την Κρήτη τη σαρώσαν πάνω, κάτω, όπου φανταστείς. Πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε και σε πιο πολλά σημεία της Κρήτης από σένα. Το πιστεύουμε και εμείς. Το αποδεικνύεται και μέσα από το βιβλίο. Αναφέρεστε και σε ένα συγκεκριμένο χωριό. Χωριό, τα Μυριοκέφαλα, που είναι το χωριό του ήρωα. Όταν μου ήρθε αυτή η ιστορία στον μπαλκόνι που λέγαμε, με την στεναχώρια μου κλπ. Και έχω συλλάβει την ιστορία του βιβλίου, εκεί είμαι πολύ σίγουρος πια το πρωί που θα γεωγραφηθεί. Γιατί το βλέπουμε το χωριό τώρα σε φωτογραφίες. Ναι. Γιατί διαλέξατε αυτό τον τόπο, γιατί αυτό το συγκεκριμένο χωριό, γιατί από τα χιλιάδες του νησιού? Ναι, γιατί πηγαίνοντας για σκάουτινγκ που λένε στα Μυριοκέφαλα, γιατί ήξερα ότι είναι ένα πολύ δυνατό χωριό με τρομερή ιστορία. Η εκκλησία της Παναγιάς είναι 1100 ετών. Έχουν κοπεί κεφάλια από Τούρκους, έχει μια τρομερή ιστορία. Η γιορτή της Παναγιάς είναι 8 του Σεπτέμβρη. Πηγαίνουν με τα πόδια 40 χιλιόμετρα για να την προσκυνήσουν και γυρίζουν άλλα 40 χιλιόμετρα. Μπήκα στην εκκλησία, μίλησα με κόσμο, πήγα στο καφενείο, πήγα στο νεκροταφείο που μου είχε μια τεράστια έκπληξη στο νεκροταφείο. Γιατί εκεί είναι πάρα πολύ θαμμένοι από το ναυάγιο της Φαλκονέρας. Εδώ στην Κρήτη. Οπότε είναι στοιχεία που τα χρησιμοποιώ μέσα στο μυθιστόρημα και δίνουν κάτι στον αναγνώστη. Θέλω να προσπαθώ να έχω ένα αναγνώστη που να μην βαριέται ή να μην το κλείνει μετά από 10 σελίδες και λέει βάζουμε ένα χαρτί, αύριο πάλι. Το αύριο μπορεί να γίνει μια εβδομάδα. Θέλω να του δίνω πράγματα, σεβόμενος και τιμώντας το γεγονός ότι πηγαίνει στο βιβλιοπωλείο να δώσει κάποια χρήματα για να το πάρει. Θέλω να του δώσω ένα ταξίδι καλό, να το θυμάται, να τον κάνω να σκεφτεί, να τον κάνω να στενοχωρηθεί, να χάρει, να έχει ένα χορό συναισθημάτων. Όπως αντίστοιχα εσείς αν διαβάζατε ένα βιβλίο ή το βιβλίο έχω του Μένιου Σακελαρόπουλου. Αναγνώστης, έτσι.
όπως εσείς αν διαβάζετε αντίστοιχα το βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου, δεν θα θέλατε να βαρεθεί ο αναγνώστης. Ναι. Μπαίνετε λίγο στη θέση αυτή. Σαφώς και έχετε υπάρξει αναγνώστης και θέλω να πιστεύω και πολλών σειρών και πολλών συγγραφέων για να καταλήξετε, να δομήσετε στο μυαλό σας αυτό το οποίο θέλετε να κάνετε. Έχω υιοθετήσει και να βγάλετε τη δική σας ταυτότητα, όπως έτσι και αλλιώς σας είχαμε συνηθίσει και πριν υπάρξετε συγγραφέας. Ναι, αυτό. Έχετε συγκεκριμένη ταυτότητα. Ναι, η ταυτότητά μου είναι πολύ απλή και ταπεινή. Δηλαδή, δεν αναρωτήθηκα όταν ξεκινάω αυτή τη διαδρομή των βιβλίων. Εγώ τι μπορώ να δώσω στον κόσμο? Γιατί να μπλέξω σε πράγματα στα οποία δεν είμαι καλός ή μπορεί να μην είμαι καλός? Υπάρχουν άλλοι πολύ καλύτεροι. Για παράδειγμα, κυκλοφορεί σήμερα ένα καινούργιο βιβλίο του Στέφανου Δάνδολου που έχει να κάνει με τον έρωτα της Πινελόπης Δέλτα. Το παιδί είναι εξαιρετικό. Το παιδί είναι φανταστικό, είναι γεννημένο γι' αυτό. Και τα προηγούμενα βιβλία του και άλλα. Λοιπόν, εγώ τι μπορώ να κάνω, τι ξέρω να κάνω? Ξέρω να ψάχνω. Ξέρω να ανακατεύω πράγματα. Ξέρω να χτυπάω πόρτες, να βρίσκω πράγματα. Στο σημάδι που λέγαμε πριν, πήγα στις φυλακές. Μπήκα μέσα, ακούμπησα. Η έρευνα φαίνεται στη γραφή σας. Εντάξει, με παιδεύει πάρα πολύ. Εδώ και... πήγα, ας πούμε, στο χωριό τρεις φορές. Γιατί έπρεπε να κάνω συγκεκριμένα πράγματα και έκανα και φροντιστήριο μαθηματικών τρεις μήνες, ας πούμε. Κύριε Σακελαρόπουλε, μου έρχεται η πρόθεσή σας να γράψετε ένα ρεαλιστικό κείμενο που ρέει, που να μην αφήνει τον αναγνώστη. Του σήμερα, έτσι. Ναι, μου φέρνει στο στόμα μία λέξη. Εντιμότητα. Αυτή είναι η πρόθεση του συγγραφέα. Και θέλω να ρωτήσω, η δημοσιογραφία εντιμότητα εμπεριέχει? Ποιες εποχές? Δικό σας το σχόλιο. Κοιτάξτε. Ξεκίνησα πάρα πολύ μικρός, από τα 16 μου. Έχω περάσει όλο το φάσμα, δηλαδή από την εποχή που είχαμε το τσιγκογραφείο στις εφημερίδες, που αν τα πούμε σε σημερινούς συναδέλφους, να πούμε τι είναι αυτό το πράγμα και πώς γινόταν οι στοιχειοθέτες, να λέμε τους λινοτύπες να παίρνουν με το σιδεράκι ένα-ένα τα γράμματα και να τα βάζουν στο σιδεράκι ο κασέ. Δηλαδή έχω περάσει όλο το φάσμα. Έχω δει τρομερούς δασκάλους, ιερούς, ανθρώπους που περπατούσαν εδώ στο στούντιο και οι υπόλοιποι καθόταν προσοχή. Επειδή μας πιέζουν ότι κλείνουμε. Ναι. Χάλασε τις μέρες μας. Χάλασε πολύ όλη αυτή η ιστορία που υπήρχε και γι' αυτό ο κόσμος πολλές φορές είναι αντίθετος, γιατί περιμένει περισσότερα πράγματα ίσως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε που παρουσιάζετε το βιβλίο. Σήμερα δίνουμε ραντεβού. Στις 7 η ώρα στο Πολύκεντρο Νεολαίας. Για να δώσουμε και δύναμη στον κόσμο να πιστεύει ότι παλεύοντας μπορεί να ξεκολλήσει το καρά από τη λάσπη. Καλή επιτυχία. Εκδόσεις Ψυχογιός και τους ευχαριστούμε πολύ. Διαφημίσεις ακολουθούν και σύντομα επιστρέφουμε ξανά στις οθόνες σας.